παρουσία σας. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λόου τον Δημήτρη του Μουράτολου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φέτος θα αγωνιστεί στο σύλλογό μας. Είναι ένας πολύ σημαντικός παίχτης με μεγάλη διαδρομή και θεωρώ ότι είναι και σημαντικός πολύ για την ομάδα μέσα στη χρονιά που θα έρθει. Έχουμε ακούσει τα καλύτερα για αυτόν τόσο αγωνιστικά αλλά και σε χαρακτήρας που σε εμάς αυτό μετράει πάρα πολύ για να βάλουμε κάποιον μέσα στην οικογένεια του συλλόγου. Ευχόμαστε πρώτα απ' όλα υγεία, καλή επιτυχία και να πετύχουμε τους στόχους της ομάδας. Δημήτρη, καλώς όρισες και πρώτα απ' όλα να έχεις υγεία. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για όλη αυτή όλο αυτό το ενδιαφέρον που δείξατε για μένα. Να πω ότι στους καιρούς αυτούς που βρισκόμαστε είναι πολύ σημαντικό άνθρωποι να ασχολούνται με τόσο μεράκι και συνέπεια όσο μου δείχνετε ότι έχετε. Και είναι πολύ σημαντικό για την πόλη αυτό εδώ πέρα. Από την πλευρά μου και εγώ θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, να βοηθήσω την ομάδα να ανταπεξέλθει στους στόχους της. Εγώ από τη σειρά μου θα καλωσορίσω τον Δημήτρη στην ομάδα μας. Έχουμε μάθει καλύτερα για αυτόν. Παιχτικά θα πω ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης και θα δώσει άλλη νόδο στην ομάδα. Και σαν χαρακτήρα, από ό,τι έχω μάθει, είναι ένα από τα πάρα πολύ καλά παιδιά. Εύχομαι να μείνει εδώ και να στεριώσει και πολλά χρόνια. Εγώ τέλος, ένα πράγμα θέλω να πω, ότι τον διαβεβαιώνω, ότι επειδή ξέρω πώς τον αγκαλιάσαμε τα τελευταία 5 χρόνια στα Γρεβενά, γιατί έχω μάθει πολλά πράγματα γι' αυτό, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Να είναι σίγουρος ότι η οικογένεια εδώ του Τρικούπη είναι κάτι αντίστοιχο με τα Γρεβενά και θα τον αγκαλιάσουμε το ίδιο και ίσως και περισσότερο. Να είναι σίγουρος γι' αυτό. Αυτό το καλύτερο. Έδειξε ότι είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα. Προσπάθησα και κοίταξα κι εγώ όσο μπορούσα για να μάθω για την ομάδα. Νομίζω ότι αυτός ήταν ο λόγος που με έκανε να έρθω εδώ πέρα. Νομίζω ότι δεν είναι το σκοράρισμα μόνο η δουλειά μου. Μπορώ να κάνω αρκετά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Τώρα, αναλόγως, ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Θα έλεγα να μην αγχωθούμε με τους στόχους. Αυτό θα έλεγα. Είναι λίγο τυπικό αυτό που θα πω, λίγο κλασικό, να κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, αλλά νομίζω ότι για μια πορεία πρωταθλητισμού ή για μια καλή πορεία, για να μας φύγει το άγχος στην αρχή, πρέπει να κοιτάξουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θα είμαστε συγκεντρωμένοι στις προπονήσεις και όλα θα έρθουν, έτσι πιστεύω.